Καλημέρα! Αυτό το ξέρουμε ακόμα θα δείξει. Λέει τι θες. Τίποτα περάστη, πώς ήμουνα και είπα να πω ένα γεια. Αστιαίουμε, κάτι θέλω. Τι γίνα ρε παλιό μαλάκα. Την όρεξη σου έχουμε πρωινιάτικα, λέει τι θέλεις. Χάλασε η παλιά μου ταυτότητα και θέλω να βγάλω μια καινούρια. Και τα φέρεις τον απέναντι κι εσέ. Απέναντι δεν είναι κανείς. Τι είναι, θα έρθει. Συνάδελφος λείπει και τον αντικαθιστώ, εγώ προσπαθώ να το μιμηθώ και όλα είναι και δικιά μας. Ακούω. Χάλασε η παλιά μου ταυτότητα και θέλω να βγάλω μια καινούρια. Αυτά κάνετε και μας ταλαιπωρείτε. Δεν το εγώ, η γυναίκα μου πέταξε το παντελόνι στο πλυντήριο χωρίς να ελέγξει τις τσέπες. Σε λοιπόν, σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα φέρμος, για να σου βγάλω καινούργια ταυτότητα χρειάζεται ένα δημόσιο έγγραφο, κάτι, ένα δίπλωμα οδήγηση, ας πούμε. Δεν έχω αυτοκίνητο, τι να το κάνω το δίπλωμα. Να βγάλεις δίπλωμα. Να βγάλω ένα δίπλωμα. Ταυτότητα. Τι ταυτότητα. Για να βγάλεις δίπλωμα χρειάζεται ταυτότητα. Μα για ταυτότητα ήρθα. Αχ, τι να κάνω με σένα. Κανένα άλλο χαρτί έχει. Έχω άδεια κυνηγού. Τι σκοτώνεις τα πουλάκια. Δολοφόρε! Γιατί δεν σκοτώνεις το δικό σου το πουλί! Σε μισό! Φέρε μου ένα χαρτί ποινικού μητρώου! Από πού? Απέναντι! Ένα χαρτί ποινικού μητρώου μου δίνετε! Ποιος το ζήτησε? Οι άλλοι! Σεβασμός στον συνάδελφο, έτσι! Έχεις σκοτώσει ποτέ κανένα? Όχι. Έχεις καιρό. Έχεις ληστέψει καμιά τράπεζα? Όχι. Έχεις καιρό. Όταν ήσουν νέος πέταγες μολότοφ? Όχι. Δεν έχεις καιρό. Πάρ' το και απέναντι. Πήγαινε από εκεί. Το χαρτί ποινικού μητρώου. Λευκός, τίποτα δεν είσαι κανείς στη ζωή σου. Μπράβο σου. Λοιπόν, είμαστε OK με αυτό. Σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να σου βγάλω καινούργια ταυτότητα, χρειάζεται ένα δεύτερο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι είσαι εσύ. Εγώ είμαι εγώ. Και εγώ είμαι εγώ. Εσύ ξέρεις ότι είμαι εγώ. Όχι. Πού θες να ξέρω εγώ ότι είσαι εσύ. Τέλος πάντων, άμα υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται, κύριε. Ορίστε. Άμα υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται.